Καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη, είναι εκπομπή ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Παναγιώτη τον Κωνσταντίδη και μετά από πολύ καιρό είμαστε ξανά κοντά σας. Η απουσία ήταν λόγω θέματα υγείας που μας κάνανε να λείψουμε από κοντά σας, όμως ξανά ξεκινάμε δυναμικά. Βέβαια, η πρόθεση ήταν να πούμε πιο ευχάριστα πράγματα, αλλά η δυσιογραφία δυστυχώς μας αναγκάζει να αναφερθούμε στο δυσάρεστο γεγονός, στο δυστύχημα που συνέβη στα Τέμπη και χάθηκαν αθώες ψυχές. Από πλευράς μας να ευχηθούμε και εμείς συλληπιτήρια στις οικογένειες και ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Όμως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και ένα τόνο όσο αυτό είναι εφικτό αισιοδοξίας, λέγοντας ότι μάλλον θα διορθώσω βλέποντας νέα παιδιά την αυταπάρνηση, το θάρρος που έδειξαν εκείνες τις στιγμές, τη σοβαρότητα, την αλληλεγγύη που έδειξαν στους συνανθρώπους τους, προσπαθώντας να σώσουν συνανθρώπους τους σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές του δυστυχήματος. Άρα, μέσα από τις φλόγες ανατέλει το φως. Υπάρχει φως. Υπάρχει ελπίδα. Και είναι η νέα γενιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Πριν λίγη ώρα ο Υπουργός Τουρισμού έδωσε μια συνέντευξη σε κεντρικό κανάλι και σε ερώτηση του δημοσιογράφου κατά πόσο θα επηρεάσει τη φετινή σεζόν το γεγονός του δυστυχήματος από τα Τέμπη και γενικά επειδή έπαιξε πάρα πολύ σε όλα τα ξένα δημοσιογραφικά κανάλια και όχι μόνο, θα έλεγα ότι έπαιξε σε όλο τον πλανήτη σαν είδηση, κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό στο θέμα των κρατήσεων και αφήξεων των ξένων επισκεπτών. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι όντως ισχύει αυτό που είπε ο δημοσιογράφος. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν για μία αύξηση γύρω στο 10% περισσότερο από πέρσι στις κρατήσεις και προκρατήσεις. Κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά είναι ένα δείγμα αισιοδοξίας. Κύκλοι λένε ότι παραμένει η Ελλάδα μέσα στους 5 παγκόσμιους προορισμούς με μία αυξητική τάση όσο θα περνάει ο καιρός των κρατήσεων. Εδώ είμαστε για να το δούμε, το ευχόμαστε, αλλά αυτό που φάνηκε είναι ότι ναι μεν τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε αύξηση στις ξενοδοχειακές μονάδες, έχουμε αύξηση στις κλίνες, έχουμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αυτό έχει μια αυξητική τάση, συνεχίζεται, δεν παγιώθηκε και από την άλλη έχουμε και αύξηση της ζήτησης. Που σημαίνει ότι αυτοί που επενδύουν κάτι βλέπουν στη χώρα. Που εμείς δεν το βλέπουμε. Επίσης βλέπουν την ανάπτυξη της λεγόμενης Αθηναϊκής Ριβιέρας,
την ανάπτυξη του ελληνικού σε βάθος δεκαετίας, θα έλεγα εγώ, δεν θα έλεγα σε 3-5 χρόνια, όσο και να λέμε, ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εδώ δεν είμαστε πολιτικοί για να τάζουμε και να ονειρευόμαστε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει δεκαετίες, ίσως και περισσότερο. Αλλά θα αλλάξει όλη τη φιλοσοφία, την εικόνα της πρωτεύουσας. Θα αλλάξει την εικόνα και της χώρας. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Τι να το κάνεις αν έχεις ένα πεντάστερο, εξάστερο ξενοδοχείο πολύ κοντά στην παραλιακή ή στην παραλιακή ή στο κέντρο της Αθήνας, αν δεν μπορείς να μετακινηθείς από το ένα σημείο στο άλλο, αν δεν δίνεις τη δυνατότητα στον ξένο επισκέπτη να έχει εύκολη πρόσβαση από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίθετα, αλλά και όχι μόνο τη δυνατότητα πρόσβασης στην πόλη και σε άλλα σημεία, τότε χάνει την αξία το τουριστικό προϊόν που λέγεται Αθήνα. Χάνει την αξία η πόλη της Αθήνας σαν city break. Χάνει επίσης αυτό που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, η διαμονή κατά μέσο όρο 3 διανυκτερεύσεων. Κάποτε ήταν μία, ας το πούμε με το ζόρι, τη δημιουργία προϋποθέσεων με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, βάζοντας μέσα και ευρύτερα την περιφέρεια της Αττικής, τη δυνατότητα να επισκεφθεί ο ξένος επισκέπτης και άλλες περιοχές του νομού Αττικής, όταν δεν έχεις υποδομές, δεν έχεις τη δυνατότητα να τον μεταφέρεις από το ένα σημείο στο άλλο με ασφάλεια. Και καλά, θα μου πει κάποιος, καλά βρε Κωνσταντινίδη, και τόσα χρόνια τι έγινε? Τόσα χρόνια έγινε το εξής. Περάσαμε capital, περάσαμε το κομμάτι με τα μνημόνια, περάσαμε το κομμάτι με το COVID και βάλαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Υπήρχαν και πριν. Εμείς είχαμε προβλήματα και το λέω σε φίλους και γνωστούς. Αυτό το κράτος είχε προβλήματα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης. Είχαμε πρόβλημα στον τρόπο σκέψης. Είχαμε πρόβλημα στον τρόπο εκπαίδευσης, καλύτερης εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες, σε νέα δεδομένα που απαιτούσε η παγκόσμια αγορά, όχι η αγορά της Ελλάδας ή των Βαλκανίων, αλλά η παγκόσμια αγορά, γιατί πλέον σε βλέπει όλος ο κόσμος λόγω της τεχνολογίας. Δεν λέω ότι θα ήταν ευχάριστα να μας βλέπουν όλοι, αλλά υπάρχει δυνατότητα, κάτι δυστυχώς μόνο τα δυσάρεστα είναι πιο κοντά και πιο παίρνουν μεγαλύτερη διάσταση, μαθαίνονται τα γεγονότα από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι τέτοια η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, γεγονότων, πληροφοριών από τη μία περιοχή του πλανήτη στην άλλη που δεν πάει ο νους μας. Μιλάμε για εκατομμυριοστά των δευτερολέπτων που μπορεί να συμβεί η μετάδοση μιας πληροφορίας. Το ότι δεν έχουν γίνει εκείνες τις προσπάθειες από όλους, δεν υπάρχει η λέξη ομοψυχία, δεν υπάρχει η λέξη θέληση,
στο να βελτιώσουμε, να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες της ασφαλής μεταφοράς, της ασφάλειας γενικότερα και για τους πολίτες αυτής της χώρας και για τους πολίτες αυτής της πόλης, της πόλης Αθήνας, αλλά και για τους επισκέπτες, να δημιουργήσουμε εκείνο το περιβάλλον φιλικό προς τον πολίτη, φιλικό στο φυσικό περιβάλλον, τότε θα πάει χαμένος ο κόπος που φαινομενικά φάνηκε ότι έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και ανάπτυξης και φάνηκε και στα νούμερα, αλλά αυτό που βλέπουμε ότι δείχνει να ανεβαίνει είναι πολύ εύκολο να πέσει, να κατρακυλήσουμε. Το θέμα είναι ότι αν ο δείκτης, να μπορέσουμε κάπου να το σταθεροποιήσουμε, να έχουμε ένα συνεχές αποτέλεσμα και όχι σαν καρβιογράφημα να ανεβοκατεβαίνει. Πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για συνεχή ανάπτυξη. Τώρα, συμβαίνουν όμως διάφορα γεγονότα ή θα συμβούν γεγονότα στη χώρα μας. Ένα από αυτά είναι ότι στη χώρα μας θα φερτσαχθεί για πρώτη φορά παγκόσμιος ποδηλατικός αγώνας στις αρχές Απριλίου. Ένα γεγονός πολύ σημαντικό που είχαμε αναδείξει σε παλιότερη εκπομπή για τον ποδηλατικό τουρισμό και την ένταξη της χώρας μας σε δύο ευρωπαϊκές διαδρομές. Η μία ήταν από τη Σκανδιναδία που έφτανε στην Αθήνα και το πόσος κόσμος συμμετέχει σε αυτές τις διαδρομές, το πόσος κόσμος μετακινείται και το πόσος κόσμος παρακολουθεί αυτούς τους αγώνες. Κάτι το οποίο πάει να αρχίσει να αξιοποιείται. Είχαμε τότε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Ολυμπιονίκη, τον κύριο Γιώργο Χειμονέτο. Μας είχε δώσει μέσω Skype συνέντευξη και είχαμε μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό. Διεθνή συνέδρια. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα ο συνεδριακός τουρισμός που πολλά χρόνια συζητάνε ότι δεν έχουμε εκείνες τις αίθουσες και γι' αυτό βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι μεγάλες νέες τουριστικές μονάδες που δημιουργούνται έχουν ή προσπαθούν να δημιουργήσουν αίθουσες για να προσελκύσουν από διαφορετικούς τομείς συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, κάτι το οποίο παλιότερα είχε παγώσει σαν σκέψη και σαν θεσμός. Να σας θυμίσω ότι παλιότεροι θα το θυμούνται, τα ιατρικά συνέδρια ήταν σχεδόν θεσμός να γίνονται στη Ρόδο και στην ΚΟ, ίσως επειδή είχαν τις μεγαλύτερες μονάδες και ήταν και τόπος προσέλκυσης συνδυασμού των συνεδρίων αλλά και τουριστικός προορισμός. Άλλος προορισμός επίσης για συνέδρια είναι η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα, η Καλαμάτα και τα Γιάννηνα δεν έχουν δημιουργήσει τόσο εκείνες τις υποδομές και τις προϋποθέσεις να αναδείξουν και να πάρουν στις πλάτες τους οι πόλεις αυτές μεγάλα συνέδρια, διεθνή συνέδρια. Σιγά σιγά όμως αυτό πάει να αλλάξει. Ένα παράδειγμα είναι και το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Επαγγελματικού και Συνεδριακού Τουρισμού που θα διεξαχθεί την 5η
16 και την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Έχουμε μιλήσει από αυτήν την εκπομπή, έχουμε εξετάσει, θα έλεγα, τις περισσότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, καλώντας και προσκαλώντας ανθρώπους του χώρου. Θα το συνεχίσουμε αυτό. Στις επόμενες εκπομπές θα παρουσιάσουμε περιοχές από τη χώρα μας που θα αποτελέσουν θέμα συζήτησης σαν τουριστική προορισμή από διεθνή μέσα, και δεν θα μπορούσαμε εμείς να λείψουμε από αυτή την περίπτωση της ανάδειξης και παρουσίασης αυτών των περιοχών. Συμβαίνουν και μικρότερα πολιτιστικά γεγονότα, πολλές θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Με βλέπετε ότι είμαι λίγο διστακτικός να συνεχίσω. Είναι οι μέρες τέτοιες που ειλικρινά σας λέω ότι δεν ήξεραν θα έπρεπε να κάνουμε εκπομπή. Είναι δύσκολο να ξέρεις ότι οι συνάνθρωποι σου για μια στιγμή, και έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αρκετές ιστορίες, δεν θα πω κακιά στιγμή, για μια λάθος στιγμή, για ένα λάθος χειρισμό, για πολλά γιατί, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Δυσκολευόμαστε να πούμε περισσότερα. Απλά θα πω ότι εκεί που αυτή η χώρα πάει να δείξει ότι μπορεί, εκεί που πραγματικά αρχίζει να φαίνεται ότι υπάρχει θέληση να γίνουν πράγματα σε αυτή τη χώρα, μας πιάνει μια μανία αυτοκαταστροφής. Αυτή την κουβέντα την είχαμε μια φίλη που ζει στο εξωτερικό και μου επιβεβαίωσε τη σκέψη μου. Δυστυχώς δεν χρειαζόμαστε κάποιος να μας κάνει κάτι. Δεν μας επηρεάζει ούτε τα καύσιμα, ούτε η πόλη μου, τίποτε. Εμείς οι ίδιοι έχουμε μια αυτοκαταστροφική τάση όταν πάμε να λίγο ψηλώσουμε. Ρίχνουμε σφαλιάρα στον εαυτό μας. Δεν θέλουμε κανένα να μας κάνει τίποτε. Μόνοι μας. Εκεί που πάει να φανεί ότι πάει να μειωθεί η γραφειοκρατία, βρίσκουμε κάτω από το χαλί παλιές αμαρτίες 50 ετών, 60 ετών. Εκεί που πάμε να διορθώσουμε λίγο την καθημερινότητά μας και να μπορεί να πει ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι μπορούν να επιβιώσουμε στο μέτρο του δυνατού, ακρίβεια. Που δεν δικαιολογείται. Και εδώ επίσης είναι ένα άλλο θέμα σε σχέση με τον τουρισμό και σε σχέση και με την εστίαση. Πόσο και σε τι ποσοστό θα δούμε να ανέβουν οι τιμές και κατά πόσο θα παραμείνει δελεαστικό το τουριστικό προϊόν. Γιατί είδαμε να γεμίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης από ξένους επισκέπτες σε πολλά μέρη της χώρας. Είδαμε να γεμίζουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και μέσω ενοικίασης σπιτιών, κατοικιών μέσω του Airbnb. Αλλά φέτος πώς θα δικαιολογήσουμε? Γιατί
η ιστορία του πολέμου αρχίζει και τσεφτίζει και ευχόμαστε σύντομα να δοθεί ένα τέλος σε αυτό τον άδικο πόλεμο, να δοθεί ένα τέλος σύντομα. Μετά τι θα πούνε, πώς θα δικαιολογήσουν αυξήσεις και να γίνει δελεαστικό το προϊόν? Ήδη συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. Με τι τιμές? Τι έχουμε φέτος να προωθήσουμε καλύτερα? Επίσης, τα τελευταία χρόνια, και το έχουμε πει από αυτή την εκπομπή, έχει πάψει η χώρα να είναι η χώρα του ήλιος θάλασσα. Αναζητούν πλέον στη χώρα μας καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερες τιμές. Αναζητούν ταξίδια εμπειρία στη χώρα μας. Γι' αυτό και ανακαλύψαμε την Πυρίδιδα, παύλα εναλλακτικό τουρισμό. Είναι ο θαλάσσιος τουρισμός. Είναι ο γαστρονομικός τουρισμός. Να μην ξεχάσω, την επόμενη εβδομάδα έχουμε την έκθεση τροφίμων και ποτών παράλληλα με την Ινοτέλεια. Η Food Expo με την Ινοτέλεια. Αναζητούνται θέσεις εργασίας. Μάλλον λάθος. Έχουμε θέσεις εργασίας και δεν έχουμε προσωπικό. Με ποιες προϋποθέσεις? Πάλι έχουμε μιλήσει σε παλιότερες εκπομπές τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες εργασίας στις τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι αρκετά τα θέματα που πέρσι δεν τα λύσαμε, απλά λίγο τα μπαλώσαμε για να βγει η χρονιά. Όμως τα θέματα παραμένουν. Και παραμένουν σε θέματα ασφάλειας των εργαζομένων, σε θέματα διαβίωσής τους, σε ζών, συνθήκων. Ακούσαμε ότι αν δεν καλύπτονται οι θέσεις εργασίας θα αναζητήσουν προσωπικό από ξένες χώρες, και ακούσαμε τις χώρες από Μπαγκλαντές, Ινδία, Πακιστάν. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πάτε καλά? Εδώ ο κόσμος δεν έχει δουλειές και θα αναζητήσουμε με ποιες προϋποθέσεις να φέρουμε Πακιστανούς και Ινδούς όπως πριν το 2004. Είστε σοβαροί? Είναι δυνατόν? Προκειμένου να βγάλουμε μια σεζόν, αυτό το λάθος, το να δοθούν θέσεις εργασίας χωρίς κριτήρια, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς ελέγχους, είχε ως αποτέλεσμα στην Κύπρο πριν αρκετά χρόνια, που το τολμήσανε, να περνάς από τη Λεμεσό τη Λάρνακα και να μην ακούς μια ελληνική φράση. Όλες οι φυλές του Φαραώ. Έγκλημα. Προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Ποιο κόστος? Το κόστος ήταν χειρότερο για τις ίδιες επιχειρήσεις και για το κράτος. Τι είναι αυτά? Προτάσεις, ιδέες, λύσεις στο πόδι. Μία
έχει κέρδος. Δύο έχει κέρδος. Τρίτη δεν έχει. Θέλει προγραμματισμό. Θέλει εκπαίδευση. Θέλει κίνητρα. Ανακοινώνονται προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ και είναι για 3, 5, 10, 20 περιπτώσεις. Δεν δουλεύουν τόσο καλά τα επιμελητήρια, δεν δουλεύουν τόσο καλά τα συνδικάτα στο να εξηγήσουν στους εργαζόμενους, να εξηγήσουν στους ελεύθερους επαγγελματίες, να εξηγήσουν στους επιχειρηματίες πώς μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Τι είναι αυτά τα προγράμματα, τι είναι τελικά αυτό το ΕΣΠΑ. Όπως έλεγε κάτι άλλο, για να γελάσουμε και λίγο, έλεγε σε μια ταινία στον Μπακαλόγατο ο Χατζηχρήστος, τι είναι αυτό το ΕΚΑ, γιατί το πληρώνω, γιατί πληρώνουμε εισφορές όταν δεν έχω εξασφάλιση. Πας να δουλέψεις και σου λέει ο άλλος, τι το θες τώρα το ΙΚΑ, τι θες ασφάλιση. Εντάξει, υπέγραψε εκεί κάτι, ένα χαρτί και σε έχει ανασφάλιστο. Και εσύ νομίζεις ότι έχεις ασφαλιστεί. Και σου συμβαίνει ένα μικρό ατύχημα και σου λέει, πήγαινε στα εξωτερικά, πάρε ένα κοσάρικο ή πλήρωσε και μετά θα τα βρούμε. Και λες, μα δεν έχεις ασφαλίσει. Λες, κύριε, είμαι ο Παπαδόπουλος. Ορίστε τα χαρτιά μου. Λέει, δεν είσαι ασφαλισμένος. Λέει, πώς δεν είναι ασφαλισμένος. Λέει, ο εργοδότης μου. Λέει, θα σας έχει ασφαλίσει. Και πέφτεις από τα σύννεφα. Λέει, μα εγώ ξέρω ότι είναι και ασφαλισμένος. Λέει, δεν είσαι ασφαλισμένος. Και ποιος τον πειράζει. Θα του κάνουμε σύσταση. Να σας ασφαλίσει. Στις τοπικές κοινωνίες που πάνε στις τοπικές κοινωνίες και κλείνουν τις υποθέσεις τις φορολογικές, ασφαλιστικές μια φορά το χρόνο και περιμένουν να βρεθεί και κάποιες ρυθμίσεις των ρυθμίσεων των ρυθμίσεων και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι για 200, 300, 500, 800 ευρώ χάνουν σπίτια. Χάνουν επιχειρήσεις, χάνουν σπίτια. Φουντώνω, δεν μπορώ. Ας πάμε σε κάτι άλλο. Είχα μία επικοινωνία πριν μπω στο στούντιο με Αμερική. Μην νομίζετε ότι σε άλλες χώρες είναι όλα ρόδινα. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά ξεκινούσα από την Ευρώπη καταρχήν. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία. Άρξη των ορίων συνταξιοδότησης. Φωνές κακό. Στο κεφάλι. Πήραν την αύξηση σε περισσότερα έτη εργασίας. Αμερική. Όλοι λένε, λέει, θα πας, λέμε πριν χρόνια, θα πας στην Αμερική, εντάξει, θα δουλέψεις, θα κάνεις, θα βγάλεις λεφτά. Δεν είναι όλα ρόδινα. Είναι αυτό που λένε στον αθλητισμό ή στο ποδόσφαιρο, πρέπει να υδρώσει η φανέλα. Πρέπει μέχρι και να ματώσει. Ναι. Έχεις καλύτερες αμοιβές, αλλά καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αλλά είναι πιο ακριβά. Πιο ακριβή ζωή. Παρ' όλα αυτά, όπου και να είσαι, σε όποιο μέρος της γης και να είσαι, θέλει προγραμματισμό. Επιτέλους να μάθουμε αυτό που λέγανε
οι παππούδες μας να γίνουμε νοικοκυρέοι. Να γίνουμε νοικοκυρέοι ξανά στα σπίτια μας. Για να μπορέσουμε μετά να νοικοκυρέψουμε και το κράτος. Δεν θα κάνω αναφορά αν ο Α, ο Β ή ο Γ ή ο Δ έκανε προσπάθεια, έκανε κάτι. Όλοι έχουν συμβάλει στο να γίνουν βήματα. Θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Και σας μιλάω έχοντας στην πλάτη μου 30 χρόνια και πλέον επαφή καθημερινή με το δημόσιο, με το ευρύτερο ευρύτερη ή στενότερη μορφή του κράτους. Με το δημόσιο, με τις εφορίες, με τις κρατικές υπηρεσίες, συναλλαγές. Υπάρχουν βελτιώσεις, γιατί δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές, αλλά δεν είναι σε αυτό το σημείο που θα μπορούσε να διευκολύνει ακόμη την καθημερινότητά μας. Σε αυτό το σημείο που πριν μερικά χρόνια είχα ακούσει, δεν θα πω ποια κυβέρνηση ήταν και ποιο υπουργείο, μέσα σε μισό χρόνο, λιγότερο από μισό χρόνο, είχαν βαπανίσει σε μελάν και χαρτί 500.000 σε αξία. Αν είναι δυνατόν. Δεν τους είχε μιλήσει κανείς για τους υπολογιστές. Κανείς δεν τους είχε μιλήσει για την πληροφορική. Κανείς δεν τους είχε εκπαιδεύσει. Όπως το 2002 παροπλισμένους υπολογιστές σε υποκατάστημα ΙΚΑ και λέει κάποια κυρία τότε, ώρα της καλή, να φανταστείτε, είχαν βάλει σημεδάκια, τα κλωτσάγανε και λέγανε εμείς θα φύγουμε, θα πάρουμε σύνταξη και αυτά δεν θα τα έχουν ανοίξει, δεν θα έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη. Εκεί να δείτε σκεπτικό χαινοτροπία. Όταν σε άλλες χώρες ήταν δεδομένο ότι χρησιμοποιούσαν υπολογιστές. Επιμένω και με έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτό το βήμα τη λέξη ενημέρωση, ενημέρωση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Δεν τελειώνει ποτέ. Ο καθένας σε αυτό που έχει επιλέξει να κάνει, σε αυτό το επάγγελμα που έχει επιλέξει για να επιβιώσει, χρειάζεται να ενημερώνεται για τις εξελίξεις της δουλειάς του. Αλλιώς βγαίνει από το σύστημα. Βγαίνει από το σύστημα. Γιατί λέμε ότι τα δεδομένα αλλάζουν και οι πληροφορίες, όπως είπαμε και πριν, είναι τόσο ραχδαίες οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Ένα γεγονός. Κλείσαν οι κάνουλες, τα αραβικά κράτη, η Ρωσία στο αέριο και στο πετρέλαιο. Πάφαμε σοκ όλοι. Ανοίξαν τις κάνουλες απότομα, πάφαμε άλλο σοκ. Έκανε δηλώσεις η Κίνα ότι θα σφίξει τα λουριά στην Αμερική, γιατί την κρατάει στο χέρι με τα περισσότερα δάνεια που έχει αγοράσει η Κίνα από την Αμερική. Πέφτει το δολάριο. Επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, επηρεάζει τα χρηματιστήρια. Είδατε που σας είπα ότι ένα γεγονός πλέον επηρεάζει παγκόσμια όλους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Και ξανάρθουμε στην τουριστική βιομηχανία που αποτελεί παρόλα αυτά τη μεγαλύτερη
μαζί με τα φάρμακα και μαζί με τα τρόφιμα, ίσως έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκόσμια. Ο κόσμος μετακινείται. Ο κόσμος μετά και την περίοδο του COVID θέλει να ξανά επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Υπάρχει κόσμος παγκόσμια που ταξιδεύει σχεδόν όλο το χρόνο και υπάρχει κόσμος που νιώθει ότι του στέρισαν το δικαίωμα των διακοπών. Όλοι έχουν δικαίωμα στο να κάνουν ολιγοήμερες ή κάποιοι πιο προνομιούχοι περισσότερες μέρες διακοπές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτή την τάση για αναζήτηση νέων προορισμών, αλλά και την τάση να ανακαλύψουν νέες περιοχές. Μέσα σε αυτή την αναζήτηση είναι και η χώρα μας. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι διεθνείς τουριστικοί tour operator, το λένε μεγάλα τουριστικά πρακτορία διεθνώς, το λένε από τις έρευνες που έχουν γίνει και τα στατιστικά των πωλήσεων και των κρατήσεων που έχουν μεγάλη ξενοδοχειακή κολοσσή ανά τον κόσμο, το λένε οι αεροπορικές εταιρείες. Εγώ θα αναφέρω μια προσωπική εμπειρία λόγω δουλειάς που έτυχε να βρεθώ σε κάποια νησιά της χώρας μας για λίγες ώρες για δουλειά και πραγματικά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες που έτυχε να βρεθώ πέρσι, ο κόσμος που έφτανε στα αεροδρόμια στις περιοχές των Κυκλάδων δεν το είχα ξαναδεί. Πραγματικά ήταν ανεπανάληπτο. Λέγανε οι ντόπιοι ότι η ώρα ήταν 10 το πρωί ή 11 το πρωί και θύμισε σαν να ήταν 11 τη νύχτα που βγαίνεις πλέον να διασκεδάσεις. Τέτοιο πράγμα ήταν ανεπανάληπτο. Κάπου εδώ θα σταματήσω. Θα σας αφήσω όμως με την ευχή να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους δικούς τους ανθρώπους, να ευχηθούμε ότι η δύναμη της πίστης και της θέλησης όσο υπάρχει στο μυαλό, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας, τίποτα δεν χάνεται. Και από τις τάχτες αυτή η χώρα ξαναγεννιέται. Εύχομαι να πρετανεύσει η λογική, να πρετανεύσει η αλληλεγγύη, η ομοψυχία, έτσι ώστε πραγματικά να φανεί ο δυναμισμός αυτού του λαού και να ξαναμιλήσουν με τα καλύτερα, αφεντικότερα λόγια για τους Έλληνες που κάποτε μας είχαν σαν αρνητικό παράδειγμα, που κάποτε μας είχαν για κακόγουστο αστείο. Όμως, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αρκετοί νέοι επιστήμονες και όχι μόνο βρέθηκαν σε χώρες Ευρώπης και σε άλλα μέρη της γης και απέδειξαν τον δυναμισμό που έχει ο Έλληνας, το πείσμα,
το τσαγανό που λέμε. Να σας θυμίσω μόνο ότι γερμανικά νοσοκομεία πριν μερικά χρόνια έδιναν συγχαρητήρια στους Έλληνες γιατρούς για τις γνώσεις και τη θέληση που έχουν, την εμπειρία, τη γνώση, κάτι το οποίο, επιτρέψτε μου να το πω και πέστε με όπως θέλετε, δεν το έχουν άλλοι λέει. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live, μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή Ταξιδεύοντας στον κόσμο. Έρχονται ωραία θέματα. Ανοίγει ο καιρός. Εύχομαι τα καλύτερα και προσοχή στον δρόμο. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε.